Διονύση Δεσίλας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Ακούγομαι καλά? Ακούγεσαι μια χαρά. Καμπάνα. Ωραία, ωραία. Σήμα καμπάνα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη προπόνηση. Είναι στα τελειώματα τώρα. του Παναθηναϊκού. Και σήμερα πάρα πολύ δουλειά στο κομμάτι της τακτικής. Όλη η εβδομάδα έτσι πήγε. Κάθε μέρα δούλευε ο Αλόνσο και επιμέρους κομμάτια. Δηλαδή, για παράδειγμα, χθες μπορεί να κάνει μια άσκηση 5 εναντίον 5, 6 εναντίον 6 και λίγο παραπάνω για να δουλέψει κάποια κομμάτια τα οποία θέλει. Σήμερα και πάλι τακτική είχε πολύ και αρκετό pressing, αλλά και αντιμετώπιση του pressing από τον Αλόνσο ποδοσφαιριστές. Το θετικό είναι, ενώ στον Πανσεραϊκό, ότι προβλήματα δεν υπάρχουν. Όλοι είναι διαθέσιμοι και είναι κάτι το οποίο δεν το λες και σύνηθες. Για μια εβδομάδα, τη μοναδική που έχει όλους πέντε διέσή του, αλλά για μια εβδομάδα, και χτυπάω ξύλο ας πούμε, να είναι όλοι οι παίκτες διέσης ενός προπονητή, δεν είναι και κάτι το οποίο είναι και συνηθισμένο. Τώρα, σε επίπεδο δεκάδας πρέπει να θεωρήσουμε δεδομένη νομίζω την επιστροφή του, χρησιμοποίηση του ΝΑΗ στη μεσαία γραμμή, και δεν βλέπω άλλες αλλαγές σε σχέση με την Τούμπα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι θέλει ο Αλόνσο να καταλήξει να χρησιμοποιήσει για αρκετά παιχνίδια μια ενδεκάδα για να βγει μια χημεία, σιγά σιγά μια ομοιογένεια. Εκεί που ακόμα γίνονται διαφοροποιήσεις, και νομίζω θα γίνουν και λίγες ακόμα και στα υπόλοιπα παιχνίδια ανάλογα με τα μάτια, δηλαδή είναι η τριάδα στη μεσαία γραμμή, και οι διαφοροποιήσεις αυτές γίνονται για να καταλήξει κάπου. Και φυσικά γίνονται, ο δεύτερος λόγος που γίνονται είναι ότι πλέον έχει και τον Ουναΐ, τον οποίο πλέον θα το δούμε στη μεσαία γραμμή. Άρα λοιπόν, μια πιθανή σύνθεση, Μιχάλη, θα είναι Ντραγκόφσκι, ο Γετβάη με τον Ίγκασον, δύο στόπερ, Βαγιανίδης δεξιά, Μλαντένοβιτς αριστερά, ο Τετέ με τον Πελίστρη στα εξτρέμ μπροστά, ο Ιωαννίδης, που αφήνω τελευταία την τριάδα στη μεσαία γραμμή. Μένει να δούμε πού θα χρησιμοποιήσει τον Ουναΐ, που το θεωρώ δεδομένο θα παίξει, αν θα είναι στο 8 ή αν θα είναι στο 10. Αν θα είναι στο 8 θα δούμε Αράο, Ουναΐ, Μπακασέτα. Αν θα πάει στο 10 θα δούμε ένα Αράο, Μαξίμοβιτς, Ουναΐ, και θα μείνει έξω ο Μπακασέτας. Θα φανεί. Θα φανεί. Πάντως σίγουρα θα το δούμε. Είναι καλά κι αυτός. Έχει αρχίσει και δεν είχε ποτέ κάποιο πρόβλημα, ενώ σε θέμα ενσωμάτωσης. Έχει αρχίσει παίρνοντας και προπονήσεις συνεχόμενες καθημερινές με την ομάδα, να μαθαίνει την ομάδα, να προσαρμόζεται και αυτό στα νέα δεδομένα. Και θα πάρουμε μια γεύση πρώτη φορά από το Μαροκινό ως βασικό, γιατί θυμίζω ότι στην Τούμπα τον είχαμε δει ως αναπληρωματικό στο τελευταίο διάστημα του αγώνα με τον ΠΑΟΚ που είχε αγωνιστεί. Πάει καλά στις προπονήσεις, δηλαδή έχουν να λένε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά πράγματα, και σε επίπεδο έντασης που το θέλει πολύ ο Παναθηναϊκός, ένας λόγος που τον πήρε είναι αυτός. Και όχι μόνο, ένας παίκτης ο οποίος έχει και καλή τεχνική και έχει καλές, το δίνει και στις προπονήσεις, καλές περιστροφές με την μπάλα, κάτι το οποίο τον βοηθάει πολύ στο να, ακόμη και να πάρει με πλάτη την μπάλα, ας πούμε, είτε από τα στόπερ, είτε από συμπαίκτη του, να γυρίσει γρήγορα και ο Παναθηναϊκός να βγει σε επίθεση. Είναι στοιχεία που τα έχει αυτά στο παιχνίδι του. Θα δείχνει τις προπονήσεις και θα τον δούμε βασικό την Κυριακή με τον Πανσεραϊκό. Ξαναλέω, θα φανεί αν θα είναι στο 8 ή στο 10. Δίνω περισσότερο πιθανότητα να είναι στο 8, αλλά το αφήνουμε ανοιχτό. Δεν μπορούμε να το πούμε ακόμα με σιγουριά. Ναι, ναι. Ναι. Και μοιάζει και πιο λογικό να παίξει σε αυτό το match. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ενώ με τον Πανσεραϊκό, στο 8. Δεν διαφωνώ. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου, γιατί θα έχεις έναν εξτρά παίκτη, έχοντας ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, δείχνοντας ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα προβλήματα στο δημιουργικό κομμάτι. Ναι, και κυρίως από τον άξονα. Και κυρίως από τον άξονα, στο πρωτάθλημα λέω τώρα, έτσι. Ναι, ναι. Με εξαίρεση το μάτς με την Καλυθέα, από εκεί ήταν ένα μάτς το οποίο δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε ποτέ. Ναι. Η ζωή μας, ένα τρελό παιχνίδι που δεν ήταν το πρόβλημα του Παναθηναϊκού. Η δημιουργία έβαλε δύο γκολ, είχε 4 ευκαιρίες, άλλα ήταν τα προβλήματα του Παναθηναϊκού σε εκείνο το παιχνίδι. Αλλά έχει δείξει, οπότε αν το κάνει αυτό και τον βάλει τελικά στο 8, θα έχει μαζί με τον Μπακασέτα δύο παίκτες στη μεσαία γραμμή που και οι δύο μπορούν να δημιουργήσουν, και το πλεονέκτημα θα είναι ότι θα έχει και ένα παίκτη εξτρά που και μπορεί να δημιουργήσει και έχει την ένταση και
ταχυδυναμικά στοιχεία για να δώσει και πλέον παίξηματα στον Παναθηναϊκό να φέρουμε στο Μαρόκινο. Ναι. Πολύ πιθανό να το δούμε. Υπάρχει πιθανότητα, λες, να δούμε, το λέω γιατί σ' άκουγα και χθες το βράδυ γινόντας από την Κοσμοτέ TV πολύ αργά, λίγο πριν κλείσει την εκπομπή με τον Αντίπα, που σε ρωτάει κάποιος ακροατής για τον τρόπο παιχνιδιού του Αλόνσο. Και επειδή η διαδικασία των προκριματικών του καλοκαιριού, που ήταν πολύ κρίσιμα μάτς, φαίνεται ότι πήγε λίγο πίσω το σχέδιο που μας έδειχνε στην προετοιμασία και στα φιλικά, με την πίεση ψηλά, με το πιο άμεσο ποδόσφαιρο, γιατί ήταν τέτοιες συνθήκες και τέτοιοι οι αντίπαλοι, που τώρα να πιέζεις πολύ ψηλά την Λάντς ή να πιέζεις πολύ ψηλά τον Άγιαξ, όταν η ομάδα ακόμα δεν είναι, εμφανώς δεν ήταν έτοιμη, ήταν μεγάλο ρίσκο. Λες ότι σιγά σιγά αυτό θα αρχίσουμε να το ξαναβλέπουμε, ή είναι κάτι που το εγκατέλειψε ο Αλόνσο, όχι μόνο λόγω των αντιπάλων αλλά και λόγω του ρόστερ? Εκτίμησε ότι δεν είναι αυτό το κατάλληλο σχέδιο, ή τουλάχιστον δεν είναι ακόμη το κατάλληλο σχέδιο του Παναθηναϊκού. Δεν νομίζω θα το εγκαταλείψει, γιατί το θέλει αυτό, αλλά δεν θέλει μόνο αυτό. Ναι. Αλλά για να δούμε όλα όσα θέλει, αν τα δούμε, κατάλληλα να πω, δηλαδή μπορεί ένας προπονητής να τα βγάλει σε μια ομάδα, μπορεί και όχι. Αλλά να δούμε όλα όσα θέλει ο Αλόνσο, γιατί δεν είναι μόνο αυτό η πίεση ψηλά, είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού. Δεν είναι τόσο απλό να τα δούμε, λέω εγώ, σε τέσσερα μάτια στην Ελλάδα, τα τρία πάνω κάτω, ίδιο δίκτυο δυσκολίας, το ένα διαφορετικό, και σε μάτια στην Ευρώπη. Ενώ, ναι, ο Αλόνσο θέλει να πιέζει ψηλά τον αντίπαλο. Εξαρτάται από τον αντίπαλο. Εξαρτάται επίσης αν θα σε πιέσει ο αντίπαλος. Όπως για παράδειγμα ο ΠΑΟΚ τον πίεσε τον Παναθηναϊκό στο 30, στο πρώτο 30 λεπτό πάρα πολύ. Οπότε εκεί πρέπει να πας σε κάτι άλλο. Τι πρέπει να πας εκεί, και το δουλεύει και αυτό ο Αλόνσο. Να σπάσει την πίεση του αντιπάλου. Πώς θα σπάσει η πίεση του αντιπάλου στο άμεσο ποδόσφαιρο, με βάση τα όσα έχουμε δει από τον Αλόνσο, το βλέπουμε στην προετοιμασία να το κάνει αυτό. Θα δουλέψει είτε με πολύ γρήγορο ποδόσφαιρο για να περάσει μπάλα από τα χαφ, που δεν το έχουμε δει ακόμα αυτό, είτε με βαθιές μπαλιές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να σπάσει την πίεση. Το τρίτο που θέλω να σου πω πάνω σε αυτό που λες, πίεση ψηλά, αν όμως και ο αντίπαλος είναι μια ομάδα η οποία θα κλειστεί πολύ πίσω, ναι, θα πιέσει ψηλά, αλλά το ξέρεις, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Σε τέτοιο τύπου παιχνίδι θα έχεις περισσότερο την μπάλα εσύ στην κατοχή σου. Άρα θα πρέπει να σπάσεις την άμυνα και τις αμυντικές γραμμές του αντιπάλου, όπως μπορεί για παράδειγμα να πρέπει να γίνει με τον Πανσεραϊκό. Θέλω να πω ότι το θέλει αυτό, αλλά δεν μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός μόνιμα σε ένα μοτίβο και να βλέπουμε, που δεν το βλέπουμε τώρα τελευταία, πίεση ψηλά μόνο. Κατάλαβες, θέλω να πω ότι παίζει και ο αντίπαλος. Δηλαδή είναι ανάλογα πώς θα παίξει ο αντίπαλος. Γι' αυτό σου είπα και προηγουμένως ότι βάζει και επιμέρους πράγματα ο Αλόνσο στο... Ναι, να δούμε αν θα τα δούμε αυτά στο χορτάρι. Εγώ καταλαβαίνω, ξέρεις, που τώρα μπορεί να στείλουν και μηνύματα και ο κόσμος, μα δεν έχουμε δει πράγματα, δεν ξέρουμε πώς παίζει η ομάδα, δεν. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Λέω το πολύ απλό ποδοσφαιρικό, ότι δεν είναι εύκολα πράγματα μια ομάδα η οποία έχει συνηθίσει να παίζει με χ τρόπο. Όχι όλοι, γιατί έχουν έρθει και νέες μεταγραφές. Οι προηγούμενοι που ήταν στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο να μάθεις έναν ψι τρόπο μέσα σε 10 μάτς, τα οποία είναι τα 6 στην Ευρώπη, τα 4 στην Ελλάδα, έχοντας μεταγραφές και νους. Δεν είναι απλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι κλισέ, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Οπότε θα πρέπει λίγο να περιμένουμε. Θα τα βγάλει ο Παναθηναϊκός? Δεν θα τα βγάλει? Εδώ θα είμαστε και θα το δούμε. Το βέβαιο είναι ότι στο μάτς με τον Πανσεραϊκό την Κυριακή θα πρέπει και να αρχίσει να βγάζει πράγματα. Δεν αναφέρομαι εγώ αποκλειστικά τη μόνο στο κομμάτι της πίεσης. Να αρχίσει να βλέπουμε κάποια πράγματα και στην ανάπτυξή του, μια πρόοδο, ρε παιδί μου. Και φυσικά θα πάρει τη νίκη, που εντάξει αυτό είναι το πρώτο, ας πούμε, και το κυρίαρχο. Θα τα δούμε. Δουλεύει πάντως, πρέπει να σου πω, καλά η ομάδα αυτή την εβδομάδα. Πέρα από δεν υπάρχουν απουσίες, γενικά γίνεται μια δουλειά στα θέλω του Αλόνσο. Χθες σου έδειξε και βίντεο, όπως λέγαμε, πάρα πολύ ανάλυση, και μένα να δούμε πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα σε αυτό το παιχνίδι, το πρώτο από μια νέα σειρά αγώνων. Το λέω αυτό γιατί τελείωσε το ραντεβού με τον ΠΑΟΚ, ξεκινάει ο Παναθηναϊκός μια νέα σειρά αγώνων, μια λογική, έχει ένα θεωρητικά εύκολο μάτς. Θεωρητικά, κατάλαβες τι εννοώ, το Παναθηναϊκό, για να ξαναμπεί μετά στη διαδικασία το τέρμι, φυσικά, και της ευρωπαϊκής πρεμιέρας, με ΑΕΚ, δηλαδή, Μπάνια Λούκα και Ολυμπιακό. Θα δούμε. Ναι. Ωραία. Διονύση, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ, φίλε μου, και εγώ. Χαίρετε, καλημέρα.